τα σωματεία συνταξιούχου Νίκα και ο ΕΝΑΟ σας, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα σας, είμαστε αλληλέγγυοι στις δίκες κινητοποιήσεις σας. Η απόσπαση υποσχέσεων του Δημάρχου για να σας δώσει ξύλο το χειμώνα, αυτό που ονομάστηκε δίκτυο προστασίας για τους απολυμμένους, η υπόσχεση του Πρωθυπουργού να σας δει και να συζητήσει τα αιτήματά σας είναι κατάκτηση του αγώνα σας και της αλληλεγγύης του λαού του Δήμου της Νάουσας και όχι μόνο. Δεν ήρθε από το πουθενά. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ο δρόμος της διεκδίκησης είναι μονόδρομος. Από τον καναπέ του σπιτιού μας ή τις δημόσιες σχέσεις δεν λύνονται τα προβλήματα. Καταθέτουμε την πείρα μας να βγάζουν αφρούς στα στόματά σας, τα πρόσωπά σας να είναι θυμωμένα, τα μάτια σας να βγάζουν σπίθες. Εσείς έχετε το δίκαιο να το απαιτήσετε με ψηλά το κεφάλι, φωναχτά, με υψωμένες τις γροθιές. Έτσι θα νικήσετε. Ήδη μετράτε τις πρώτες σας νίκες, όπως προείπαμε, αλλά και στο παρελθόν είχατε κατακτήσεις, όπως γνωρίζετε εσείς, καλύτερα από όλους μας. Αρέσως, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους είναι πολλά χρόνια εχμάλωτοι της εργολοσίας. Στις πλάτες τους εξυφαίνονταν σχέδια για νέες επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις, εξαγορές. Είναι γνωστό ότι η εταιρεία επιδοτήθηκε από το κράτος και τις τράπεζες, που έτσι κι αλλιώς είναι οργανικό κομμάτι του κεφαλαίου. Θυμόμαστε με αφορμή αυτά το σύνθημα που έλεγε ότι η καπιταλιστική κρίση είναι η πραγματική πανδημία και τα μόνα θύματα της είναι οι εργαζόμενοι και οι εργάτες. Δουλεύοντας στο δημόσιο τομέα, βλέποντας καθημερινά τις κοινωνικές παροχές να συρρυκνώνονται, οι υπηρεσίες να ιδιωτικοποιούνται και οι ανθρώπινες ζωές να μπαίνουν στο ζύγι κόστους ωφέλους, σε υγεία, πρόνοια, παιδεία, μεταφορές, σεβόμενοι βέβαια και τον χρόνο που διατίθεται για τις ομιλίες, επιγραμματικά θα δώσω ένα μικρό παράδειγμα για αυτό που αυτές τις μέρες διατυπανίζεται ως ψηφιακός μετασχηματισμός. Ψηφιακός μετασχηματισμός για τους αγαθούς χειροκροτητές της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι για παράδειγμα η άειλη συνταγογράφηση που τελικά είναι ευκαιρία για μεγάλες περικοπές στην υγεία του λαού. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί εκεί που δεν μπορούν ούτε με την αστυνομία να πάνε. Ο ψηφιακός φάκελος και αξιολογήσεις για να πειθαρχήσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η απομακρυσμένη διδασκαλία, γιατί ο πραγματικός δάσκαλος στην τάξη, για παράδειγμα στα ορεινά ριζώματα και το σχολείο στο χωριό, κοστίζουνε, δεν συμφέρουν. Από αυτούς τους αγώνες είχαμε κατακτήσεις. Πολλοί χρηματοδοτήθηκαν μέχρι τη σύνταξη. Απέκτησαν εισόδημα για να μπορέσουν να ζήσουν. Καμιά κυβέρνηση κι άλλος παράγοντας δεν έδωσε τίποτα από μόνος του. Αυτό έγινε μόνο ύστερα από μαζικούς και αποφασιστικούς αγώνες των εργαζομένων και του λαού στο πλάι τους. Αυτό έγινε στην πόλη μας. Αυτό γίνεται σήμερα στη Λάρκο. Αυτό γίνεται από τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Έτσι παλεύει η εργατιά και ο λαός. Ενωμένοι όπως έγινε το προηγούμενο διάστημα, με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη, τους αγώνες των αγροτών, των φοιτητών και μαθητών, την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό και ενάντια στον πόλεμο, τους αγώνες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση της υγείας. Ένα δρόμο έχουμε, αυτό της ταξικής πάλης. Τέτοιος είναι και ο αγώνας των εργαζομένων στο Βαρβαρέσο. Ο αγώνας τους είναι συνδεδεμένος με τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Γιατί δεν είναι μόνο εργοδοσία της Βαρβαρέσος που εκμεταλλεύεται, που μειώνει μισθούς, που κλέβει δικαιώματα και δουλευμένα. Θα βρεθούμε δίπλα σε κάθε διεκδίκηση των συναδέλφων μας μέχρι τη νίκη. Ευχαριστούμε. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, βιοπαλαιστές, αγρότες, επαγγελματίες, νέοι και νέες, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας συγκέντρωση αλληλεγγύης. Από τη δική σας παρουσία σήμερα, εδώ οι 130 απολυμμένοι εργαζόμενοι του Βαρβαρέσου παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα μας απέναντι στην εργοδοσία, την κυβέρνηση, το κράτος, τους νόμους που αντιπαλεύουμε καθημερινά και που είναι σχεδιασμένοι για τα συμφέροντα των λίγων
και τα κέρδη τους στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψηφίζονται από όλες τις αντεργατικές κυβερνήσεις, όπως η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας. Οι ευθύνες της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγάλες. Γιατί και τις πολιτικές τους αποφάσεις, γιατί με τις πολιτικές τους αποφάσεις έχουν συρρυκνώσει την πόλη και έχουν διαλύσει τον κλάδο μας. Παίρνουμε δύναμη να κατακτήσουμε με τον αγώνα μας όλα τα αιτήματά μας, ώστε να μην χάσουμε ούτε ευρώ από τα δοκιμασμένα και τις αποζημιώσεις μας, που φτάνουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Για να μην μείνει κανένα σπίτι άνεργο συναδέλφου χωρίς ρεύμα νερό, να παγώσουν οι λογαριασμοί και να μην πληστηριαστεί σπίτι κανενός. Για να πάρουμε την οικονομική ενίσχυση από τον πρώην ΟΑΕΛ 4.000 ευρώ και να πάρουμε μια ανάσα. Για να θεωρηθεί ο συντάξιμος ο χρόνος ανεργίας μας και να πάρθουν μέτρα προστασίας στους ανέργους και πολύ περισσότερο στους συναδέλφους μας που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη. Αλλά και να μην χαθεί κανένα εργασιακό δικαίωμα, καμία θέση εργασίας σε περίπτωση που έρθει κάποιος επενδυτής και επιδιώξει με πλάγιο τρόπο να ανοίξει το εργοστάσιο, καθαρό από εμάς και τα δικαιώματά μας. Συνεχίζουμε τη μάχη με όλο το λαό στο πλάι μας για να κερδίσουμε. Απέναντί μας έχουμε μια αδίστακτη εργοδοσία. Ορισμένοι θέλουν να πιστεύουμε ότι είναι και ευεργέτης. Αλλά αυτός ο ευεργέτης Μεγάλη Δευτέρα μας πέταξε στραγγισμένο στην ανεργία. Αυτόν τον ευεργέτη τον ζήσαμε στα χρονιά μας, το πιτσί μας, τα καλά χρόνια με την εντατικοποίηση, την πίεση για να βγει η δουλειά τη στιγμή που έβγαζε τα κέρδη με το τσουβάλι. Εκείνη την περίοδο ήταν που οι συνάδελφοί μας περίμεναν όλη την ημέρα το χτύπημα του τηλεφώνου για να τους καλέσει ο εργολάβος για ένα μεροκάματο με χειρότερα δικαιώματα. Που έψαχνε να βρει ποια γυναίκα συνάδελφός μας θα μείνει έγκυος, προφανώς όχι για να την προστατεύσει, αλλά για την απολύσει. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, δεν έχουμε αυταπάτες. Μόνο ο λαός σώζει τον λαό. Οι πολιτικές αποφάσεις στήριξης που χρειάζεται να πάρθουν απαιτούν πίεση που θα έρθει μόνο μέσα από τους αγώνες. Για να κερδίσουν αποφασιστικό ρόλο θα παίξει η στήριξη του λαού μας, η αλληλεγγύη. Ήδη έχουμε δεκάδες σωματεία που το έκαναν πράξη, εργαζόμενους, επαγγελματίες και άλλους. Έχουμε στα χέρια μας δεκάδες δικαστικές αποφάσεις που είναι υπέρ μας. Όμως της εργοδοσίας δεν της καίγεται καρφί. Ενώ αυτή έφτασε να χρωστάει 30 εκατομμύρια στη ΔΕΗ και δεν ξέρουμε αλλά πόσα στη ΔΕΗ, εμείς κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς ρεύμα νερό, ακόμα και να χάσουμε τα σπίτια μας. Αυτή είναι η εικόνα των δύο κόσμων που χωρίζουν την κοινωνία. Από τη μια εμείς οι πολλοί που παράγουμε τα πάντα και από την άλλη οι λίγοι που για τα κέρδη τους γίνονται αδίστακτοι. Δεν υπολογίζουν τις ζωές μας. Έχουν μαραζώσει την πόλη των 4.500 κοστοφαντουργών και του κλάδου μας ολόκληρου που είναι τόσο αναγκαίος για την κοινωνία. Αυτά είναι λοιπόν τα χρυσά κουτάλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με χρυσά κουτάλια τρώνε μόνο οι μεγάλοι επιχειρηματίες και οι παρατεχάμενοι τους. Η σημερινή μας μεγάλη συγκέντρωση αποτελεί ένα ακόμα βήμα που στέλνει το μήνυμα προς την εργοδοσία και την κυβέρνηση, τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Λέμε πως δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δικαιωθούμε. Η νίκη μας θα είναι η νίκη όλων. Γιατί εργατιά χωρίς λεφτά, μαγαζιά χωρίς δουλειά. Για να πάψει η μετανάστευση, να μείνουν οι νέοι μας και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους εδώ, στον τόπο μας. Ο αγώνας μας δεν αφορά μόνο τους εργάτες του Κορπαρέσου. Αφορά όλη την πόλη και όλο το λαό. Γιατί τη στιγμή που αρνούνται να παγώσουν τα τιμολόγια ρεύματος στους απολυμμένους συναδέλφους μας, ξυλώνουν τα βουνά μας για τις ανεμογεννήτριες. Κάνουν πανάκριβο το ρεύμα για το λαό μας. Τη στιγμή που δίνουν εκατομμύρια στους επιχειρηματίες, όπως τον Βαρβαρέσο, το χιονοδρομικό, στα Κουτάσια Κομπόστας, εδώ και 4 χρόνια, αρνούνται να δώσουν 4.000 ευρώ στους απλήρωτους εργαζόμενους, άνεργους πλέον, για να πάρουμε μια ανάσα. Δεν θέλουμε επιδόματα πείνας. Δουλειά με πλήρη δικαιώματα για μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό χρειάζεται να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Γιατί είναι η ίδια η αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε με τα προβλήματα της πόλης, όπως και η υποβάθμιση της παιδείας, των σχολείων που πηγαίνουν τα παιδιά μας. Τα απογευματινά χειρουργεία που μας καλούν να πληρώσουμε από την τσέπη μας, την ακριβή πρόσβαση στον αθλητισμό και άλλα.
το Κομμουνιστικό Κόμμα και σήμερα στην πρώτη γραμμή των αγώνων των εργαζομένων του Βαρβαρέσου και με επίκαιρη τη μεθαύριο Δευτέρα απαιτεί από την κυβέρνηση να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους τα οποία είναι δίκαια για αποπληρωμή των δεδουλευμένων από τον αποζημιώσεων σε περίπτωση κλήρωση στο εργοστάσιο και συνέχιση της δουλειάς τους με τα ίδια δικαιώματα σε περίπτωση που συνεχίσει με νέο επενδυτή. Οι εργαζόμενοι έχουν αρκετή πείρα για τα συμπεράσματα που χρειάζονται, έχουν για τις 9 του Ιούνιου στα χέρια τους την τιμωρία όλων αυτών που ψήφισαν τους μισθούς πείνας, τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων χωρίς να καλύπτονται οι ανάγκες των εργαζομένων με εκατομμύρια, τις ομαδικές απολύσεις και τις εργασιακές συνθήκες. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Λύση έχουν βάλει τη σφραγίδα τους αυτές τις εξελίξεις και στις επόμενες αντεργατικές. Έχει όπλο ο εργαζόμενος κόσμος και του Βαρβαρέσου αλλά συνολικά της Νάουσας και της Ελλάδας, το Κομμουνιστικό Κόμμα που έχει περάσει σε όλα αυτά τα μέτωπα που έχει ανοίξει η αστική τάξη με τις κυβερνήσεις και έχει καταφέρει κατακτήσεις και συμβάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ανάκληση απολύσεων και εργασιακές συνθήκες ανθρώπινες. Αυτός είναι ο δρόμος και νομίζουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν την πείρα να κάνουν ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.